Καλημέρα παιδιά, Check Tech ο Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνουμε επιστροφή στα eBay unboxing κατά κάποιο τρόπο. Ξενάρχισα να παραγγέλνω πράγματα. Ε, δεν είναι 100, 100% eBay γιατί έχω μόνο δύο πακέτα. Περιμένω να μου έρθουν και τα υπόλοιπα τα οποία είναι πάρα πολλά, αλλά είδα περνούσε καιρό, καθυστερούν λόγω γιορτών, οπότε δεν μπορούσα να περιμένω. Και είπα να συνδυάσω ένα μικρό eBay με δύο πακέτα και άλλα δύο πακέτα από το fan mail που μου ήρθανε, οπότε σήμερα έχουμε εκπλήξεις. Εκπλήξεις που ούτε καν με τι είναι τουλάχιστον αυτά τα δύο τα πακέτα και τα πακέτα που μου στείλαν τα δύο τα παιδιά που θα σας πω σε λίγο που δεν ξέρω καν τι έχει μέσα, ξέρω ότι έχει παιχνίδια αλλά τι παιχνίδια δεν έχω ιδέα Λοιπόν πάμε να δούμε, επιστροφή στα ebay, περιμένετε με τον καιρό θα έρχονται και άλλα, περιμένω πολύ πράγμα Ετοιμαστείτε μόνο αυτό σας λέω Λοιπόν πάμε να δούμε το πρώτο πακέτο που ήρθε Το πρώτο πακέτο είναι αυτό εδώ πέρα Κλασικά Κίνα, ξέρετε πως πάει όλο το θέμα. Εν τω μεταξύ μου αρέσει, έχω και το φίλτρο μπροστά και έτσι όπως έχω το πακέτο δεν βλέπω να το ανοίξω. Λοιπόν, για να δω τι έχει εδώ μέσα. Ω, λοιπόν, να πείτε, α, τι είναι αυτό. Ε, ήρθε. Λοιπόν, πριν από καιρό, πριν από πολύ καιρό, ένα παιδί μου έκανε δώρο ένα 3DS. Ναι. Και είδε ένα πραγματικά δεν μπορώ. Ακόμα και μέχρι τώρα δεν έχω σταματήσει να του λέω ευχαριστώ. Αυτό εδώ πέρα είναι παιδιά το 3DS το οποίο έχω στην κατοχή μου τον τελευταίο καιρό. Είναι περίπου 1,5 μήνα από τότε που μου το έδωσε το παιδί να είναι καλά. Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Να το πω και δημοσίω το ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα 3DS. Είναι το κόκκινο το μεταλλικό χρώμα. Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ όμορφο. Βέβαια, το μόνο κακό είναι ότι πρέπει να βρω και παιχνίδι για αυτό το, το πράγμα, γιατί έχω μόνο ένα Street Fighter. Τέλος πάντων, και χάζευα αξισουάρ για το 3DS. Τι μπορώ να πάρω, τι μπορώ να κάνω. Και έπεσε το μάτι μου σε αυτό εδώ πέρα. Το χρώμα του είναι υπερβολικά όμορφο, δηλαδή δεν θα βάζω ούτε αυτοκόλλητα πάνω ούτε τίποτα. Απλά όμως, για περιέργεια περισσότερο και επειδή δεν το είχα ξαναδεί αυτό το πράγμα, βρήκα έχει κάποιε σιλικονούχε μάλλον, θήκε για το 3DS, δηλαδή να το καλύπτει. Είχε και λαστιχένια με rubberize υλικό, αλλά να σας πω το, μυαλό, το μάτι μου κόλλησε σε αυτήν εδώ, το η οποία είναι η κίτρινη, το κίτρινο είναι τα, από τα αγαπημένα μου χρώματα γενικά. Και πάμε να δούμε πως μπαίνει αυτή εδώ, για να προστατεύει το 3DS. Απλό, εύκολο, πως σας φαίνεται. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία, πολύ, προστα... πολύ καλή για την προστασία του 3DS, πολύ όμορφη. Το η αίσθησή τη που έχει πάνω είναι rubberized κι αυτή, αλλά είναι σκληρό πλαστικό, δεν είναι ελάστικο, γιατί έχω δει και λαστιχένιε. Ε, υπάρχουν με χιλιάδε χρώματα, χιλιάδε σχέδια να διαλέξετε να βάλετε το θε, τι θέλετε εσεί. Λοιπόν, αυτή αν θυμάμαι καλά έκανε 1 ευρώ και 90 λεπτά. Αρκετά όμορφη, αρκετά καλή, το κλείνει καλά, έχει βλέπετε υποδοχή για τις κάμερες, για το πενάκι από κάτω. Βασικά για τον ήχο είναι αυτό. Το πενάκι είναι από πίσω. Ακόμα δεν τα έχω μάθει. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν. Πραγματικά εντυπωσιακότατο θα έλεγα. Το βλέπω κιόλα με λίγο με δυσκολία γιατί σα λέω. Έχω το pop-up filter μπροστά και τα βλέπω μέσα από ένα μαύρο δίχτυ όλα. Λοιπόν. Θήκη για 3DS. Η Unboxing ξανά στο προσκήνιο. Πραγματικά. Μου έχει λείψει τρομερά το eBay. Νομίζω ότι και σε εσά πρέπει να έχει λείψει πάρα πολύ το eBay. Πραγμα... Πραγματικά. <laughs> λοιπόν, να το πω σε φορέ από εδώ πραγματικά. Το επόμενο πακέτο, το επόμενο πακέτο, για να μην καθυστερώ, σήμερα δεν ξέρω, έχω τεράστιο κέφι για να κάνω unboxing. Πακέτα πολλά δεν έχω, έχω μόνο τέσσερα σήμερα, αλλά και με αυτά τα τέσσερα θα γίνει η δουλειά μας νομίζω. Είναι αυτό εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, μαντεύω Μα τι μπορεί να είναι, αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος γιατί έχω κάνα 2 δύο-τρία πράγματα που μοιάζουν ακριβώς στον ίδιο, έχουν τον ίδιο όγκο. Λοιπόν, Α, 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 λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ, αν εστιάσει το θα ταμπό unboxing, λοιπόν, αυτό εδώ παιδιά, όπως βλέπετε, είναι ένας κοντρόλερ θερμοκρασίας, δηλαδή τι κάνει, ο αδερφός μου όπως ξέρετε έχει ενιδρύο. και τα ψάρια, το νερό μάλλον των ψαριών, το καλοκαίρι ζεσταίνεται, Καθώ ζεσταίνεται, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια πατέντα. Γιατί πρέπει να... να, είναι σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, 23 με 24 βαθμού Κελσίου. Είχαμε πάρει έναν ήδη κοντρόλιο, έναν τέτοιο. Και αυτό τι κάνει. Αυτό έχει θερμόμετρο, έχει αισθητήρα εδώ πέρα. Είναι το καλώδιο του αισθητήρα. Αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε είναι ο αισθητήρα. Λοιπόν, συνδέεται μέσα στο. πάνω στην τέτοια. Είναι αρκετά μεγάλο, αδιάβροχο. Λοιπόν, αυτό είναι ο αισθητήρα τη θερμοκρασία. Και έχει αισθητήρα θερμοκρασία. Το βουτάσαι μέσα στο νερό και εκτό του σου δείχνει συνέχεια τη θερμοκρασία, μπορεί να συνδέσει επάνω του όπω βλέπετε. Έχει υποδοχέ για power supply, για τον αισθητήρα, για ανεμιστήρε και για θέρμανση. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει με αυτόν εδώ. Συνδέει πάνω. Εμεί είχαμε τη φανή ιδέα να συνδέσω 2-3 ανεμιστηράκια από τον υπολογιστή. Τα κάναμε μετατροπή και συνδέσαμε στο cooling τα ανεμιστηράκια. Ώστε όταν ανεβάζει θερμοκρασία, ώστε όταν ανεβάζει θερμοκρασία, βάζει ένα ανώτατο όριο. Δηλαδή, σου δείχνει συνέχεια τη θερμοκρασία. 30 βαθμού Κελσίου. Μόλι πάει 31, το έχει ρυθμίσει να αρχίσει να αφησάνε τα νεμιστηράκια. Με το που πέσει η θερμοκρασία, σταματάνε. Είναι πολύ πρακτικό και σκεφτόμουν ότι ένα τέτοιο πράγμα θα είναι πολύ πρακτικό και για τον υπολογιστή. Δηλαδή, με το που φτάσει η θερμοκρασία μέσα στο κουτί μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, να, να και το ξεπεράσει, να αρχίσει να αφησάνε τα νεμιστηράκια, συνδεδεμένα πάνω σε αυτό, ώστε να το ρίχνουν. Ε, είναι αρκετά φθηνό, έχει 12 ευρώ με 13 περίπου θα το βρείτε. Είναι αρκετά ποιοτικό ε, από πίσω. Έχει εδώ πέρα τις υποδοχές, είπαμε παίρνει power supply το οποίο δεν περιλαμβάνεται, 220 voltaberry, βολταμπερο... ε, ναι, ναι. Λοιπόν, έχει τον αισθητήρα, ε, heating, μπορεί να ζεστάει κιόλα. δηλαδή βάζεις μια κατώτερη, κατώτερη, και μια ανώτερη θερμοκρασία. Μόλις φτάσεις στην κατώτερη, αρχίζει και το ζεσταίνει. Βέβαια, θα πεις πώς το ζεσταίνει. Μπορείς να συνδέσει μικρά μήνια αερόθερμα ή ανιδρύω που υπάρχουν ε, και με το που φτάσει η θερμοκρασία σε ένα σημείο, Είτε θα ζεστάνει είτε θα κρυώσει το νερό. Λοιπόν, αυτό είναι. Έχουμε εδώ πέρα κουμπάκια για να το ελέγχουμε. Ε, αυτό το S δεν θυμάμαι τι είναι. Πάνω βλέπετε έχει ένδειξη cool και heat. Εστίασε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι STC 1000. Πολύ καλό μοντέλο. Το συνιστώ. Πραγματικά αθάνατα μοντέλα είναι αυτά. Δεν χαλάτε με την καμία. Σκεφτείτε το έχω στον ιδρύο. Πόσο καιρό το άλλο και δουλεύει τέλεια. Και πάμε τώρα. Αφού βρω να το κουμπίσω κάπου, γιατί είναι και τα όργανα αυτά. Ελπίζω να σα άρεσε και το συνιστώ. 12 με 13 ευρώ από το eBay. Λοιπόν, επειδή πολλοί ρωτάτε, μα πώ κατάφερε να αγοράσει από το eBay, ακολούθησα να σα πω τον τρόπο που είχε μέσα στο insomnia.gr. Ένα παιδί είχε κάνει ένα άρθρο και έδειχνε ακριβώ, έλεγε τα βήματα που πρέπει να κάνει. Φτιάχνει ένα δεύτερο λογαριασμό PayPal και στέλνει από το email σου από τον ένα PayPal στο άλλο. Να σα πω την αλήθεια, επειδή με φαντάρωσε τώρα, δεν έχω κάτι να ασχοληθώ πολύ σοβαρά. Ο αδερφό μου έκατσε τα ρύθμιση όλα. Εγώ απλά έμπαινα, το έδινα τα λεφτά και έμπαινα και, παρά, και έπαιρνα πράγματα από το eBay. Αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα. Λοιπόν, επειδή σα λέω από το στρατό, δεν έχω ίντερνετ όπω θέλω εγώ. Τρώω, έχω 100 MB στην αρχή κάθε μήνα και τα τρώω μέσα σε μια μέρα. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να ασχοληθώ λίγο παραπάνω. Οπότε το φτιάξω μου αντί για μένα. Πρακτικό, με έχει σώσει μέχρι τώρα. Ξαναμπήκαμε στο eBay. Σα λέω, περιμένουμε πράγματα και θαύματα. Θα δείτε πολλά πράγματα που ούτε καν τα έχετε φανταστεί. Λοιπόν, και το επόμενο, σα είχα πριν από καιρό ένα fan mail. Λοιπόν, τι γίνεται. Στο fan mail αε, απάντησαν μόνο δύο παιδιά. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Αε, χάρηκα πάρα πολύ και μόνο που μπήκανε στον κόπο να, να συμμετάσχουν και να μου στείλουν. Ε, αυτό μου αρέσει η συμμετοχή. Δεν με ενδιαφέρουν τα πράγματα. Απλά ότι ενδιαφέρθηκαν και ότι μου είπαν: Ξέρει κάτι, θέλουν να πάρουμε κι εμεί συμμετοχή και εντάξει. Λοιπόν, πρώτο είναι ο Παπαδόπουλο Κώστα ή αλλιώ The Greek Player GR κατά κόσμων. Το κανάλι του θα το βάλω κάπου εδώ πέρα να παίζει Και ήταν ο πρώτος που μου έστειλε να δω τι έχει μέσα Λοιπόν Chemical Spillage Simulation Ένα παιχνίδι το οποίο δεν το έχω δει, δεν το έχω παίξει Είναι σίγουρο αυτό Ωραίο παιχνιδάκι, είναι, θα κοσμίσει τη συλλογή μου υπερβολικά καλά. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά, πραγματικά το εκτιμώ. Ε, θα ήθελα να σα παρακαλέσω, αν γίνεται εσεί, βάλτε και εσεί τίποτα. Να... Ένα γράμμα γράψτε, μια ζωγραφιά. Δεν θέλω τίποτα μέσα. Το μόνο να πείτε, γεια, είμαστε καλά, είμαστε αυτοί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει ωραίο... είναι ωραίο να συμμετέχει και να και να μοιράζει με τον άλλον ε, αγάπη να το θέσω πιο σωστά νομίζω ναι λοιπόν chemical spillage 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 τα αγγλικά μου είναι simulation λοιπόν πολύ όμορφο ελπίζω να προλάβω να το δοκιμάσω έχει και το manual μέσα το παιχνίδι κάνουμε και ένα mini unboxing έτσι λοιπόν πολύ ωραίο εξώφυλλο πάντως έχει η αλήθεια είναι και artwork Ελπίζω να προλάβω να το παίξω γιατί τώρα με το στρατό δεν προλάβαινα. Και πάμε στο επόμενο unboxing. Το επόμενο unboxing και τελευταίο για σήμερα θα είναι από το φίλο Βασίλειο Δημητρακόπουλο. Λοιπόν, δηλαδή προφανώ έχω σβήσει τη διεύθυνσή του για να μην φαίνεται. Λοιπόν, ο Βασίλη πραγματικά μου έγραψε και γράμμα Αν δεν κάνω λάθο, μου το έχει δείξει τουλάχιστον ότι μου το γραφε, αλλά δεν ξέρω τι λέει μέσα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει. Βασίλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. χίλιο ευχαριστώ και σε σένα. Ναι, έχει και γράμμα μέσα. Ω, oh, και πακέτο σε πακέτο. Μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, για να δω τι έχει. Θα το διαβάσω, ελπίζω να μην λες τίποτα Ά, περίεργο λοιπόν. Αγαπητέ, αξιεγάπητε και τα σχετικά κόστα. Τι κάνεις, πώς είσαι, ελπίζω να είσαι... Να είναι όλα καλά. Τι νέα, έμαθα ότι πήγε στρατό και φοβήθηκα μήπω σε κουράζουν εκεί και είπα να στείλω ένα γράμμα να ρωτήσω. Σε κουράζουν, Όχι, αλήθεια μασκά. Ήπνο δε χορταίνω, αλλά εντάξει, καλό δόξα το Θεώ, καλά πάει. Η καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Λοιπόν, δεν μου λε κανένα τάγκ σε αφήνω να οδηγήσει, όχι. Όχι, αυτά τα οδηγούν οι υποπλοχίε. Λοιπόν, ε, από όπλα τι λέει, δόξα το Θεώ, έχει αρκετά όπλα. Ε, εντάξει, ωραία, είναι πλάκα. Ε, το ωραίο με τα όπλα είναι να τα λύνει και να τα δένει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άσχετα, άμα λόγω τη θέση που έχω δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με τον οπλισμό. Ε, Λοιπόν, καμιά σχέση με τα παιχνίδια, φαντάζομαι. Καμιά σχέση, μ, καμιά σχέση απολύτω. Ε, είπα να στείλω και εγώ το κάτι τη που όπως τώρα γυρνάω από το πλάι για να το δω γιατί είναι το φίλτρο μπροστά που όπω οι γιαγιάδε στα εγγονάκια. <laughs> σε αγαπώ, ρε μπαγάσα. Α, και μια και που το θυμήθηκα, έμαθα πω είσαι καλό στην τότα. Οπότε όταν με το καλό σε διώξουν από το στρατό, θα μου κάνει μαθήματα. Αυτό ήταν για τα γη, δεν ρωτάω καν. Άντε φυλάκια, αμάν τα λέμε στο V2. Τι είναι το V2? Ιστερόγραφο ε, στερόγραφο 1. Το μουστάκι δεν σου πάει. Το μουσ είναι epic. Αναγκαστικά για το στρατό πρέπει να αφήσω μόνο το μουστάκι θα έρθει και η ώρα για το μέσο, μην αγχώνεστε. Ε... Εντάξει, πάει δεν πάει, είναι ψυχολογικό καθαρά δικό μου. Το ξέρω ότι δεν μου πάει. Απλά το κρατάω μόνο και μόνο σαν παρηγοριά στον άρρωστο. Δεν μου πάει μετά από 10 χρόνια να κόψω και το μουστάκι. Είναι πολύ και τα γένια ήταν υπερβολικά πολύ που έκοψα. Αλλά έπρεπε να το κάνω. Λοιπόν, ελπίζω να βγάζει στα γράμματά μου και να μην σου βγάζω τα μάτια. Μια χαρά τα λε. Μια χαρά είναι. Και ελπίζω να σου αρέσει το δωράκι. Ο Βασίλη Δημητρακόπουλο, The Dark Slayer GR. Ακριβώ, ο Βασίλη Δημητρακόπουλο είναι ο The Dark Slayer GR. Το κανάλι του θα το έχω κάπου εδώ εδώ πάνω κάτω δεξιά αριστερά δεν ξέρω θα δω πως θα πάει λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ ρε Βασίλη να σε καλά ειλικρινά και να δω τι έχει μέσα το πακέτο Μ' αρέσει γιατί βγήκε στον κόμπο να το περιποιηθεί ιδιαίτερα πολύ, Χίλια ευχαριστώ ρε Λοιπόν να δούμε τι θα έχει μέσα Τέτοια πραγματάκια θέλω. Βασικά, θέλω να μου γράψετε, να μου πείτε για εσά, να μου πείτε ποιοι είστε, αν βλέπετε, αν σα αρέσουν τα βίντεο, αν χίλια δύο, οτιδήποτε. QA, να σα πω την αλήθεια, έχω σκεφτεί να κάνω. Αλλά όταν σκέφτομαι για QA, το μέσο επόμενο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι στην ουσία δεν έχω κάτι σημαντικό να σα πω. Θεωρώ ότι εντάξει το QA να αξίζει να σα πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω δεν ξέρω πραγματικά. Το θεωρώ λίγο περιττό το Q&A, προσωπική μου άποψη, γιατί σας λέω δεν θεωρώ τίποτα, ότι κάνω κάτι το σημαντικό, ενώ δεν ε, έχω να σας πω κάτι το τρομερά σημαντικό. Αλλά τέλος πάντων, αν θέλετε ένα Q&A κάποια στιγμή, αν, όσοι δεν μπορείτε να γράψετε οτιδήποτε, κάποιο γράμμα ή κάποιο μήνυμα, ε, πείτε μου να κάνουμε ένα QA να σα απαντήσω σε επιτυχών ερωτήσει που μπορεί να έχετε και ίσω να σα ενδιαφέρουν γιατί εντάξει μπορεί να μην τι θεωρώ σημαντικέ, αλλά για κάποιου μπορεί να έχετε σημαντικέ ερωτήσει που θέλετε να μου κάνετε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει μέσα. Ανάποδα ξεκινάει, Έλα ρε. Ω, oh, αυτά είναι Rom Total War και Rom Total War Barbarian Invasion. Το πιστεύει ότι χτε συζητούσα και έλεγα ότι ξέρεις κάτι, την τη Total War σειρά, τα μόνα που δεν έχω ακόμα για να κλείσει είναι το ROM, το 2 και το ROM. Και δα, ξαφνικά έρχεται το ROM, δηλαδή, the fuck, έλεος. Χίλια ευχαριστώ ρε, εσύ, πραγματικά, λοιπόν, τι λέει, man και manual δεν έχει. Ωραίο, αυτό μου άρεσε, manual δεν έχει. Γαμάει, <laughs> <laughs> λοιπόν... Ο καλύτερο τρόπο έπρεπε και οι εταιρείε να το βάλουν αυτό μέσα. Αν μάνιουαλ δεν έχει, ξέρει που τάντε τραβά βρε. Λοιπόν, ROM2. Πραγματικά. Η σειρά Total War σιγά σιγά που έχω κλείνει. Μόνο το ROM2. Το ROM1 είναι αυτό. Το ROM2 έμεινε για να την κλείσει. Χίλια ευχαριστώ, ρε. Πραγματικά χίλια ευχαριστώ. Παιδιά, αυτά ήταν. Ευχαριστώ πολύ και τον Κώστα και τον Βασίλη για τα μηνύματά του. Σα ευχαριστώ και εσά για τη συμμετοχή και την αγάπη. Ξέρω ότι περιμένετε eBay unboxing. Ελπίζω να πήρατε μια μικρή δόση από αυτό το eBay, ψηλό eBay, μικρό eBay unboxing. Μαζί με το fan mail που τα, τα συνδύασαν για να ανοίξουν ένα πακέτο. Έρχονται καινούρια. Ελπίζω από εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, δεν ξέρω πότε θα γίνει να έρθουν πακέτα. Να τα προλάβω πριν να πάω, γιατί τώρα είμαι με άδεια. Οπότε έχω χρόνο να κάνω πράγματα. Ελπίζω να τα προλάβω. Ιδάλω θα τα κάνουμε σταδιακά. Έχω πράγματα που περιμένουν. Έχω πράγματα που περιμένουν όπω είναι. Α, τι έχω. Δύο κινητά, ένα τάμπλετ με διπλό λειτουργικό. Έχω χίλια δύο πράγματα. Να σου πω την αλήθεια, τώρα λίγο την άδεια α, ρεμπέλεψα. Αλλά θα βρούμε χρόνο. Λοιπόν, check the now. ο Κώστα. Σα ευχαριστώ πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα, παιδιά. τσάου, τα λέμε.